Η υποστήριξη από τους γύρω είναι το πρώτο βήμα ώστε ένα άτομο να μπορεί να έχει αυτοεκτίμηση, όπως τονίστηκε σε διάλεξη που έγινε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ίσως σοβαρότερα από την πολύ χαμηλή. Θεωρούμε ότι πολλές φορές υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέμε η παθολογία των προϊσταμένων. Οι προϊστάμενοι οι οποίοι πάσχουν από υψηλή αυτοεκτίμηση πολύ συχνά θα προσπαθήσουν να τιμωρήσουν εκείνους τους υφισταμένους τους, οι οποίοι δείχνουν μια καλόπιστη κριτική, μια έντιμη κριτική. Ακριβώς γι' αυτό συζητάμε και λέμε ότι πρέπει όλοι σε όλους τους εκφάνσεις της ζωής μας και της επαγγελματικής να δείχνουμε κατανόηση και ενσυναίσθηση και όχι υψηλή αυτοεκτίμηση, διότι ακριβώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις που θα λέγαμε ότι θα τις ονομάζαμε στο πλαίσιο του bullying ή του εργασιακού mobbing, όπως το λέμε. Δηλαδή να δημιουργούμε ένα τοξικό τελικά εργασιακό περιβάλλον, το οποίο δεν λειτουργεί εις όφελος ούτε του οργανισμού, αλλά ούτε φυσικά και των εργαζομένων. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι άνθρωποι με πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να πάσχουν από αυτό που λέμε παθολογικό ναρκισισμό, και αυτό το έχουμε τελευταία δει ιδιαίτερα στον στίβο της πολιτικής με ανθρώπους που έχουν εκλεγεί τελευταία και πολιτικούς σε όλον τον κόσμο. Εκείνο που χρειάζεται, όπως επισημάνθηκε, είναι όχι το να έχουμε υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά να βρούμε έναν τρόπο συσχετισμού με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πρέπει να αλλάξουμε την έννοια της αυτοεκτίμησης και να καταλάβουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας με έναν υγιή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προσωπικές μας ανάγκες, όσο και τις ανάγκες των άλλων. Να έχουμε δηλαδή και αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει ικανότητα και νοημοσύνη και να κάνουμε αυτά που μπορούμε ώστε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο που πολύ βάζουμε στον εαυτό μας, θεωρώντας ότι κάποιος γεννιέται με τις ικανότητες και με τα ταλέντα, ενώ ό,τι προσπάθεια και αν κάνεις δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα. Αυτό είναι μια παλαιά αντίληψη την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε και στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στον χώρο της αυτοβελτίωσης. Όλοι οι άνθρωποι με την κατάλληλη επιμονή και προσήλωση μπορούν να πετύχουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και να έχουν αυτοεκτίμηση με υγιή τρόπο.